Καλησπέρα και καλή χρονιά σε όλους από το πιστό της Οφριάς. Πρεμιέρα για τους All-Star και τους Winston Wizards για το 2024, 15η αγωνιστή για τον 4ο όμιλο της Development 2. Οι All-Stars, οι οποίοι βρίσκονται στο 4-9, τελευταία αγωνιστή πέρσι δηλαδή, έχασαν από τους Γερμανάδες με 55-52, πολύ ωραία κοίτα. Δουκάκης είπε ότι προσπάθεια άστοχη. Κόρι μπάουν για τους All-Stars, οι οποίοι θα χάσουν την κατοχή. Από την άλλη, Winston, στο τελευταίο μάτς της χρονιάς για το 2023 έκαναν νίκη σοκ στο ΣΕΦ. Νίξαν με 61-56 τους Πουρών, το Raptors, μία από τις ομάδες οι οποίες είναι τα φαβορί σίγουρα για τις θέσεις 1-2-3. Φράγκος για 3, άστοχος ο Μανώλης. Και πλέον βρίζεται στο 6-7. Κοντά οι δύο ομάδες, οι οποίες παραμένουν και άποντες στο πρώτο λεπτό του παιχνιδιού. Καπράλος, έστοχος για 3. Πρώτο τρίποντα για τον Γιώργο. Πρώτο τρίποντο και για τους All-Stars. Καπράλος ένας. Νομίζω ο Φώτης ο Δουκάκης το είχε πει σωστά. Καράθηκε από τον Αποστολόπουλο. Είναι ένας γκάρτ σε σώμα ψηλού. Αυτή είναι η καλύτερη περιγραφή που μπορούμε να το κάνουμε. Καπράλος, αλλά περνάει εν τέλει χαμηλά. Κοντό το σουτ από τον Τζόρτζο, βάλωσε και τον Νταΐ. Καπετάνος Νταΐς, Αποστολόπουλος μένει μόνος του και τιμωρεί την άμυνα των All Stars. Πρώτο τρίποντο και για εκείνους. Τρίποντο, όχι δίποντο, πατούσε τη γραμμή. Δικό μου το λάθος. 4 κόντους, προβάδισμα πλέον για τους Winston. Καπράλος, Κουτάκης, ο Φράγκος στο μαρκάριο. Κουτάκης περνάει από το screen, σκόνει και για 2, αλλά στο έχει στην λήξη. Οι All-Stars εκεί σήμερα έχουν κατέβει με 7 δα. Έχουν τις αποσύρες, θα πάμε και με τον Φώτη το Δουκάκη πριν το μάτς. Από την άλλη, κλασική εικόνα Winston Wizards. Εκεί στις 5-6-7. Με από την άλλη, διατηρούν το στοιχείο της παρέας, που είναι σημαντικό και αυτό. Θα πάμε και με τον Μανώλη πριν το μάτς. Δεν θα φέρνουν πέφτες απλά για να τους φέρουν. Καπράλος κατεβάζει. Δουκάκης. Μπαλά περνάει στον πρόεδρο, τον Γεωργούση, ο οποίος σηκώνεται και για 2, αλλά αστοχή. Επάνω τον Πασχάλη στον Ταΐς. Αποστολόπουλος. Πρώτο φάουλ της αναμέτρησης είναι τον Γεωργουσί. Δεύτερο φάουλ, γρήγορα για τον πρόεδρο. Στα πρώτα 3,5 λεπτά, 3-4 μπροστά η Winston. Καπετάνος Τσίκης περνάει την μπάλα στον Αποστολόπουλο. Δεν θα περάσει από τα αριστερά, θα σκοτεί για 2, αλλά θα το χυσεί. Λιμπάνω το Πέτρου. Προστίκες βλέπω στους All-Stars. Τον Πέτρου και τον Τζόλου νομίζω βλέπω για πρώτη φορά. Δεν ξέρω αν είναι Black Friday ή σημερινές προστίκες. Πρώτη ποντική για τον Φώτη. Φράγκος
Μπάλα χαμηλά. Έχουμε βήματα. Σωστό. Το κόλλο από τον διαιτητή. Ο Τωσουνίδης θα χρεωθεί. Παιδί για τους All Stars. Λουκάκης. Ωραία, πας στο κόψιμο. Καλά είχαμε κοντά, πρώτη πόντι. Και στον λογαριασμό του Πέτρου. Στα τέσσερα. Φράγκος. Αποστολόπουλος. Το συνδύς προσπίτε. Περνάει από τα δεξιά, ωραίο Eurostep. Άστοχο όμως το τελείωμα. Ο Γεωργούς κατεβάζει. Κάπως έτσι κλαίει το πρώτο μισό της αναμέτρησης. Και οι δύο ομάδες έχουν καιρό να παίξουν, να το πούμε και αυτό. Οπότε λογικό είναι να θέλουμε λίγο χρόνο να ξαναπροσαρμοστούν. Ωραία πάσα του Καπράλου. Γεωργούσης, καλά και φάουλ. Time out, η Winston Wizards. Επιστρέφουμε το time out. Μια συμπληρωματική βολή για τον πρόεδρο. Μέσα και αυτή. Είναι το τρίποντο. Καπετάνος για δύο. Εύστοχος από το εισβολόν. Πρέπει πόντι πήγε εκείνον. Καπετάνος. Μία από τις παλιοσυρές των Winston. Τους Winston, τους οποίους εδώ τους ξέρω λόγω του Μανώλη πρώτον. Και κατά δεύτερον τον μπασκετάκι νομίζω τους ξέρει από την έκδοση που είχαν κάνει στα playoff του Summer πέρα τους TPG Warriors. Κάνει κερδίσει εκείνη τη σειρά. Από την άλλη, οι All Stars μια από τις πολύ παλιές ομάδες στο μπασκετάκι. Εγώ τους θυμάμαι σίγουρα πάνω από 4-5 χρόνια. Έχουν κρατήσει ένα σταθερό κορμό, έχουν φέρει κάποιες καλές προσθήκες. Μία από αυτές είναι ο Αγγελογιαννάκης, ο οποίος λείπει σήμερα. Όσο έχω τα δικά μου, επιθετικό φάουλ Καπράλος. Έχει 26 το ρολόι, 16 το σκορ. Φράγκος για 3, νάτος ο Μανώλης. Πρώτο τριποντάκι για τον Φράγκο. Γεωργούσης. Καπράλος. Περνάει την παραστον Δουκάκη, κοντούδος από τον Φώτη, επιθετικό rebound. Ούτε σε λεπτό βοηθάρι στο καλάθι. Rebound ο Τσίκης. Φράγκος σηκώνει την καδίο, αλλά στοχή με το φλουτεράκι. Τσίκης ανανεώνει, 13 δεύτερα για την επίθεση των μάγων. Κανένα το σκορ, 2 και 3 στο ρολόι. Επαναφορά από το πλάι για τους φιλοξενούμενους. Καπετάνος θα σκοθεί για 3 με μεγάλη καμπύλη, αλλά θα αστοχίσει. Μπάσα για τον Γεωργούση. Καπράλος. Θα περάσει μπαλά έξω. Γεωργούσης προσπίθηκε ωραία. Πέρασε από το κέντρο, αλλά δεν τελείωσε τη φάση. Καπετάνος κατεβάζει και τρέχει. 3-1-2-2. Τσίκης για 2. Πρώτη πόντι και για εκείνον. Τέσσερις διαφορετικοί σκόρερ και για τις δύο ομάδες. Τα πράγματα του Κουράκης Πέτρου και Γεωργούσης για τους All Stars. Αποστολόπουλος, Καπετάνος, Φράγκος και Τσίκης.
για τους Winston. Άστρο του Καπράλου, 104 στο ρολόι. Καπετάνος coast to coast, καλάθι και προσπέρασμα για τους Winston. Και βάζει πολύ δύσκολο καλά και φάουλ. Εδώ το καλοκαρτέρα, το σκόρ μπορεί να σε ευχαρίσει εδώ. Ο ψηλός. Δεν θα γίνει αυτό, rebound, ο Μανώλης ο Φράγκος. Αποστολόπουλος. Δεν καταφέρει να σώσει. Αποστολόπουλος νομίζω μία από τις πιο πρόσφατες προσθήκες των Winston. Εδώ θα βάλει ακόμα το πέντε στο λογαριασμό του. Νομίζω η πιο ασφαλής επιθετική λύση που έχουν οι μάγοι τουλάχιστον στα guard. Πολλές φορές τον έχω δει να βγαίνει MVP από τις φωτογραφίες που βγαίνουν στο Facebook. Δεύτερα φάουλ ο καπετάνος. Καπράλος χαμηλά προσπίτε και κερδίζει το φάουλ. Όχι, βήματα δικό μου το λάθος. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, το λέω. Μπορεί και μετάδοση παραμετάδοση. Αν εμείς από εδώ, οι speaker δηλαδή, βλέπουμε ένα, οι διαιτητές βλέπουν χίλια, οπότε δεν υπάρχει κανένα λόγο συζήτησης. Τσίκης, η άμυνα του το δίνει, το παίρνει, αλλά στο χ. 15 δεύτερα, όλα στην διάθεση των All Stars. Καπράλος, 4 δεύτερα σουτ για 3, η μπάλα τον πουλάει, φραγκοσόνι. Το δεκάδο τελειώνει, 12-13 μπροστά η Winston. Δεύτερο δεκάλεπτο εντός ισοφρέα, 12-15 μπροστά με συν 3 η Winston. Πρώτη επίθεση για εκείνους. Νταΐς. Φράγκος. Μπάλα περνάει στους των βολών, άστοχο το μικρή σουτ. Παραμένει στους 2 του Σουλίδης. Γεωργούς κατεβάζει. Γεωργούς είναι μόνος του. Καλά το σουτ, την μπάλα δεν θα καταλήξει εντός του καλαθιού. Καπετάνος. Μπάλα θα βγει από τα χέρια του. Τι λέει και στον Μανώλη το Φράγκο λίγο. Και δεν ήταν η πάση του, είναι η αλήθεια. Sorry Μανώλη μου. Αλλά είναι η αλήθεια. Άστρο το mid-range shoot. Πατάει την βασική γραμμή. Όπως δείχνει χαρακτηριστικά ο ρεφ ο Τζόρτζος. Ισορροπημένο το μάτι μέχρι στιγμής. Το 15 το σκορ, όπως έκλεισε και το πρώτο δεκάλεπτο. Θα δούμε λίγο τι γίνεται και στον όμιλο. Τέταρτος όμιλος της Development 2. Θα τις παίζει με πλάτη, κινείται, σπάει την μπάλα έξω, σουτ για 3. Αστοχό. Και μόνο το Ταΐς. Μπρόντο με 13 στην πρώτη θέση στο βαθμό με τους Trigo Driver που έχουν το ίδιο ρεκόρ. Το συνήθεις πρώτη πόντι για εκείνον. Το 12-17.
Από κάτω ακολουθούν πάλι στη ισοβαθμία οι Flint Tropics με τους Atlanta. 9-4 το ρεκόρ τους. Ακολουθούν οι Trailblazers με 8-5. Το Scrooge με 9-4. Η Winston στην 7η θέση με 6-7. Καλά αυτή από τον Αποστολόπουλο. Οι Roots 6-6, τα Μπελγανάδες 5-8, All Stars 4-9. Και τις τρεις ομάδες είναι οι Κουρκούτες All Star, η Ρακουζάν και η Κουρκέας. Και θυμίζω ότι οι 8 πρώτες ομάδες του ομίλου και κάθε ομίλου της Development 2 προκρίνονται. Και ποιος από τα ζευγάρια τα οποία θα δημιουργηθούν θα νικήσει τον πρώτο γύρο των play-off, ανεβαίνει και στην Development 1. Όσο εγώ θα λέω τα δικά μου, μία στις δύο βολές από τον Ράμο Λουγάκης σηκώνεται για τρεις ο Φώτης, αστοχή, βάλα χαμηλά, άστοχο και το κλικ. Από τον Τζόρτζο, εγώ να το Σουνίδης. Φράγκος το σκέφτηκε, παίρνει την μπάλα στον Ντάισου για τρεις από εκείνον. Ριμπάνω του Σουνίδη, μπάλα χαμηλά, από Αποστολόπουλος ξεφεύγει ωραία και τελειώνει υποδειγματικά τη φάση. Τέσσερις πόντους για εκείνον, φτάνει γρήγορα γρήγορα τους 10. Το 13-21. Δύσκολη ραβέρσα από τον Τζόρτζο, Αποστολόπουλος θα κατεβάσει. Υπάρχει βάλα στη γωνία στον καπετάν, ο οποίος στη συνέχεια θα ακολουθούν δύο βήματα. Οι δύο σερί έχουν οι Wilson στα πρώτα 3,5 λεπτά. Λουκάκης, ωραία κίνηση, stop, καθαρά και ψηλά από το Σουνίδη. Ταΐς μπάλα, σπάσει τον Φράγκο, σούτι για 3 από τον Μανώλη. Άστοχο, νομίζω το ξέρει και εκείνος. Πριν την μπάλα φτάσει κοντά στο καλάθι. Λουκάκης Πέτρου, παντού το σούτο, το συνήθι στο rebound. Η μπάλα στον Αποστολόπουλο. 4 λεπτά έχουν περάσει στο δεύτερο δεκάλεπτο του Ζωφριά. Ελαφρώς καλύτερη και μάλλον πιο αποτελεσματική μέχρι στιγμής η Winston. Νταΐς σηκωθεί για 3 ο Πασχάλης. Θα στοχίσει και εκείνος. Αλλαγές μέσα. Ο Τσίκης, έξω ο Φράγκος. Γεργούσης κόβει ωραία, αλλά χρειάζεται με βήματα ο Τζορτζός. Παναφορά από το πλάι, την μπάλα στα γιώτα του Αποστολόπουλου. Αποστολόπουλος ξεφεύγει από τα αριστερά, δύσκολο λέει μπροστά σε δύο. Μπάλα στον Δουκάκη. Δουκάκης σηκώνεται με ένα hook, η μπάλα κάνει πολύ πουρα παιχνιδιά. 9-14 για τους All Stars. Ξανά δοκιμάζει το χέρι του Φώτης, δεν θα δικαιωθεί ούτε τώρα. Αποστολόπουλος τρέχει, ο Ντάις θα ακολουθεί σαν τρέιλερ, Αποστολόπουλος πάει μόνος του, αλλά δεν κερδίζει κάτι, κατοχή παραμένει για τους Winston. Του Σουνίδης. Αποστολόπουλος για 3, κοντά το σουτ. Ο Δουκάκης το rebound, η μπάλα στον Γεωργούση. Τέσσερα και 45 απομένουν. Ο
σκορ, κολλημένο στο 13-21. Γιώργος Γεωργούσης είναι το γόριο δεσμό για τους Gold Stars. Πρώτη πόντι στην δεύτερη περίοδο και για εκείνον φτάνει συνολικά τους 5. Νταΐς ίσκει από 2, δύσκολο fake away. Ο Γιώργος το rebound. Έχουν κορμιά εκεί. Τζάμπολ, κατοχή, περνάει που τους All-Stars από ό,τι φαίνεται. Επαναφορά από το play με τον πρόεδρο. Θυμάμαι μια φορά στον Κολονό που είχαμε μιλήσει με τον Φώτη το Δουκάκη. Εγώ κλασικά τον πρόεδρο, κάθε φορά που τον βλέπω μου είχε πει ότι είναι υπεύθυνος επικοινωνίας και ότι ο πρόεδρος είναι ο Γεωργούσης. Να χτύπησε ο Νταΐς. Μισά ο Φράγκος. Καπετάνος Στολόπουλος. Θα πάει να σκάνει από τον καπετάνο. Το κάτι γίνει στο μακαρισμά του. Τσίκης έμεινε μόνος του. Σκότηκε για 3, αλλά στόχισε. Λοιπόν, το Ράμος, η μπάλα στο Δουκάκι. Οι όμως θα παίξουν με τους Trailblazers. Και αυτή η ομάδα που βρίσκεται πάνω κάτω στα ίδια με τις δύο που αγωνίζονται τώρα. Βήματα ο Γεωργούσης. Οι Γούνιστον από την άλλη θα παίξουν με τους Slam Ducks. Τους εκτέλατους στη βαθμολογία. Και το Blinkers είναι πέμπτη, οπότε τον παίρνω πίσω. Αποστολόπουλος περνάει, αφήνει την μπάλα στον Τσίκη. Μπάλα της τρέπει σε εκείνον. Δύσκολη προσπάθεια, άστοχη. Λοιπόν, ο Ράμος. Καλά περνάει χαμηλά, άστοχη προσπάθεια, επιθετικό rebound, ούτε σε δεύτερο φάουλ το καλάθι από τον Τζόρτζο. Rebound τελικά και κερδισμένο φάουλ στον Μανώλη το Φράγκο. Κολλημένο στο 15-21 το σκορ εδώ και αρκετή ώρα. Ρόμπλος για 3. Μάχη με rebound, Κασιμίδη θα το κατεβάσει. Πολλά επιθετικά rebound και από τις δύο ομάδες. Καπετάνος σηκώνεται για 2 και ευστοχή από κοντά. Τζόρτζος το τριποντάκι, ο Ράμος στο rebound. Διευκυνάει, αφήνει ωραία στον Δουκάκι. Και σας έχισε ο ίδιος το rebound. Καλά, σε έφερε χρόνο από το Φώτη. Και για εκείνον, στους 4 φτάνει. Ο Φώτης δεν προλαβαίνει να σώσει. Καλοχή περνάει ξανά στους All Stars. Μέσα στον Νταΐς, έξω ο καπετάνος. Ράμος Δουκάκης έμεινε μόνος, σηκώθηκε αλλά στο έξω από την γωνία. Νταΐς μεγάλη πάσα στον Αποστολόπουλο, ο οποίος έχει δύσκολο έργο, αλλά δεν φαίνεται να πείτε καθόλου. 12 πόντι για τον high scorer
των μάγων. 45 δεύτερα. Ράμος. Δύσκολη προσπάθεια, αστοχή. Ο Ταΐστερ rebound. Λόπουλος προσφύγεται, αφήνει την μπάλα χαμηλά, το σημείο υποφελίστηκε από τις κόντρες και τελειώνει και αυτή τη φάση διψήφια διαφορά για πρώτη φορά στο μάτς για τους Winston. 17-27, 13 λεπτά στο λόγι. Πάρα από τον GK, είχαν να δώσουν μια αλήθεια στο Winston. Ήταν μόλις το δεύτερο τους, ένα που είναι μέχρι στιγμής οι All Stars. Παραπάνω τον Γεωργούση. Δουκάκης. 8, 7, 6, 5. Δουκάκης αφήνει την μπάλα στη γωνία. Τζόρντος για 3, κοντό. Μάχη για τα rebound. Γεωργούση το καλάθι με εξτρά θεσμό. 17-27 σκορ. Δεύτερο δεκαλέπτου. Δεύτερο μέρος εδώ στη Ζωφία. 17-27 μπροστά με συν 10 η Winston. Αυτή και πάντα επίδεση από τον Πασχάλη του Ντάι. Κατοχή παραμένει για εκείνους. Το Σουλίδης σηκώνεται για δύο, δύσκολη προσπάθεια, εύστοχη με ταμπλό. Στους 12 από τους πλέον διαφορά. Πρώτη πόντι, δεύτερο μέρος για τον Σουλίδη. Γεωργούσης και φυλά από τον Τζορτζό. Από τον Αποστολόπουλο, ποιος κλέβει και την μπάλα. Οι Winston, οι οποίοι έχουν δώσει και έναν παίχτη στους χωρίς στο μυαλό μου τώρα. Αλλά έχει ακόμα ένα πέντε κλειδί. Μια νεοφώτιση ομάδα σε λίγη. Τώρα δεν μπορώ να αφηθώ τώρα, με έχει κολλήσει στο μυαλό μου. Σε Αγκουανίλε. Καβράλος άστοχος με ταμπλό. Ο Γεωργούς στο rebound, άστοχος και εκείνος. Θα είσαι κατεβάζει το σκουμιλικό της Σάξ, μπράβο. Το θυμηθικά. Έναν από τους καλύτερους τους παίχτες που αγωνίστηκε νομίζω μέχρι και το καλοκαίρι με τα χρώματα των μάγων. Πώς θα κλέβει ο Γεωργούσης. Τι το φάουλ για τον Τσίκη, πρέπει να αποφύγει από εδώ και στο εξής. Νομίζω ότι δεν έχουν το περιθώριο να ρισκάρουμε τα φάουλ του Winston. Τουκάκης για 3, έστοχος με μεγάλη καμπύλη. Να το σου φωτίς. Ο Καζάς είναι αυτός για τον οποίο είπαμε προηγουμένως. Ο Σουλόπουλος για 3, μπάλα τον φυλάει, δεν απαντάει. Μπάλα εκτός, κατοχή περνάει ξανά στους Winston. Ο οποίος από το λίγο που βλέπω έχει κάνει ματσάρες το καλοκαίρι. Έβαλε 31 πόντους με τους Commodore Dragons. Τότε λεγόταν DPG ακόμα νομίζω. Commodore, οι οποίοι να πω σε αυτό το σημείο ότι είναι μία από τις ομάδες φαβορί να σηκώσουν την κούπα. Όχι στην επάνω κατηγορία, δύο κατηγορίες πάνω στην Evolution. Σημαίνει αρκετά πράγματα αυτό νομίζω. Νομίζω αυτό και η νίκη των Graduates απέναντι στους Undrafted ήταν τα μεγαλύτερα σοκ στο περσινό Summer. Καθαρή τάπα από την Σουνίδη, νομίζω ότι είναι η τρίτη του. Έχει φτιάξει καλή stat line. Αποστολόπουλος για 3, άστοιχος ξανά.
Πουτάνο. Ο Πέτρου θα κάνει την επαναφορά. Πάνω στο Γεωργούση. Ξανά το τελευταίο βάλε στην μπάλα. Ξανά κατοχή παραμένει για τους All Stars. Καπράλος. Δύσκολη προσπάθεια. Μπάλα δεν του κλείνει το μάτι. Τρελαίνεται ο Καπράλος. Δύο φορές για εκείνον. Μέσα η πρώτη. Δύο στις δύο. Πρώτη δύο ποτήρια για τον Ψηλό. Ποιος φτάνει τους 5 πόντους και μειώνει τη διαφορά στους 9. Αποστολόπουλος, Νταΐς. Κλείνεται εκεί πέρα, αλλά διαφυγεί την κατοχή. 10 δεύτερα. Αποστολόπουλος, ωραίο jump step. Δίνεται παράλληλα με την baseline. Μπάλα έξω στον Ντάισουτ για 3 σκοντό. Από τον Πασχάλη. Μπάλα στον Μπουκάκη. Μπουκάκη προσπίτει ωραία. Αποφεύγει το παιχνίδι. Άμενα με φάουλ και δύο βολέ για τον Φώτη. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη από τον Μπουκάκη, ο οποίος βάζει 5 γρήγορους πόντους. High score στην τρίτη περίοδο μέχρι στιγμής για τους All Stars. Η διαφορά στους 7. Κύκης για δύο, άτυπος και κοινός. Βάζει ρε το Μπουκάκη. Καπράλος. Μπουκάκης. Πάρει ένα σκήνι από τον Ψηλό. Πάει στην μπάλα, Γεωργούσης προσπίπτει. Πολύ ωραία φάση, αλλά ο χρόνος θα τελειώσει. Good offense, better defense για τους Winston, γιατί βγάζουν αυτή την άμυνα. 5 λεπτά στο ρολόι, 24-31. Καπετάνος το σκέφτηκε και το ζήγησε, αλλά αυτό έχισε. Γύρισε την μπάλα, λέει ο Μάνος, και έχει και δικαιό. Λίγο γρήγορες επιθέσεις βλέπουμε στα τελευταία λεπτά. Καπράλος για 3, το έχει από το σούτ και τα αποδεικνύει. Καπράλος και Μπουκάκης οι παλιοσυρές οδηγούν το comeback των All Stars, οι οποίοι μειώνουν στους 4 διαφορά time out. Επιστρέφουμε το time out. Οι All Stars με 5 πόντους από τις 2 παλιοσυρές των All Stars. Έχουν μειώσει διαφορά στους 4, υπενθυμίζω το σκορ ήταν 17-27 στο τέλος της δεύτερης περίοδου. Διαφορά του μέχρι και το σύνδι 12 αν δεν κάνω κάποιο λάθος, με τους 2 πρώτους πόντους από τον Τοσυνίδη. Καπράλος προσπίτε, σούτ μέσα απόστασης, αστοχό, rebound, άστοχη και προσπάθεια στο δεύτερο χρόνο. 3-4 με τα οποία χαιρώνεται Τσιμπάρας, ο οποίος και αυτός και ο Πέτρου άλλες και αυτούς θα μείνουν ακόμα περισσότερο τη διαφορά. 3-50 στο ρολόι. Στολόπουλος Καπετάνος το σκέφτει και πέρασε από τα δεξιά. Δύσκολη προσπάθεια και ρισμένο φάουλ και δύο βολές.
Εύστοχος ο Μανώλης από κοντά, φτάνει τους 5 πόντους και ξαναδίνει προβάδισμα 7 ποντών στους Winston. Ο Μητάκης απλά άλλο σε θετικό rebound. Είτε γυρνάει, αλλά χρεώνεται με βήματα. Πρώτο γύρο, η Winston ήταν αυτή που ήταν φύγει με το Ροσφυλλό με 62-54 στον τρίτο του Σπαρτακού. Σενίδης, φύγει την παραστον Φράγκο, ο οποίος προσπείται, κακή η πάσα του, κλέψιμο. Αλλά πάλα καταλήγει μετά από κομπίνες, ξανάθηκε για τον Winston. Τα ίσα που μας τελειώνει, δεν το έχει πάρει είδηση ο Πασχαλής. Θα του είπανε ξανά στους All Stars. Στους 21 στην τελευταία φορά που αυτές οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν το Σάμπα και τον Πασκετάκη. Η δικία δέξαν MVP, από τον Άλλο Καφράλος είχε ξεχωρίσει και εκείνος με 21 πόντους και 7 rebound. Λουκάκης για 3 με μεγάλη γαμπολίδο σουτ. Εποφελήστε, αλλά δεν τελειώνει την φάση από κοντά, ούτε σε πρώτο ούτε σε δεύτερο χρόνο. Ο Τσουμπάρας βήματα από εκεί περνάει στους Winston. Αποστολόπουλος στην επαναφορά, καπετάνου θα κατεβάσει. Καπετάνος κόβει ωραία ο Αποστολόπουλος, την μπάλα θα φτάσει εκείνο, αλλά συνέχεια θα κλέψει ο Καπράλος και συσσεύγει και βάζει δύσκολο καλάθι και φάουλ. Πολύ καλό δεκάλο του από τον Μισηλό, έχει φτάσει ήδη τους 7 πόντους. Και συνολικά έχει 10. Και με αυτή την εύστοχη βολή 11. 30-33. Καπετάνος στημένος από την γωνία και εύστοχος, φάνηκε αυτό το σουτ. Ότι θα μπει ξανά στις 6 διαφορά, υπάρχουν και το Καπράλου. Μπουκάκης θα περάσει ανάποδα από το screen. Γεωργούς θα επιστρέψει την παλαπού που την πήρε. 4-4. Καπράλος για 3 από πολύ μακριά, με τον Ταΐ κορυμμένο πάνω του. Δείχνει το rebound, την μπάλα στον Αποστολόπουλο. Τελευταία 50-4. Ο Σελόπουλος πάει αντίθετα από το σύνολο που του έστησε ο Φράγκος. Φάουλα από τον Δουκάκη. Δεύτερο για τους All Stars. 4 έχουν μέχρι στιγμής οι Winston. Με πολύ λογικά στις άμυνες τις οποίες θα παίξουν μέχρι το τέλος της κοινής περίοδου δεν θα πρέπει να κάνουν φάουλ. Ντάις έκτρεβε και τα χέρια του.
Ο Τσουμπάρας 9 δεύτερα για την επίδεση των κόκκινων. Καπετάνος, χωρίς πολύ σκέψη για τρεις. Χαστική για την φορά. Μισό λεπτό, μία ολόκληρη επίδεση. Λογικά, ο Σι. Λίγο βιαστική αυτή η επιλογή. Του δείχνει και το ρολόι. Ο συμπερθυστού. Νομίζω το ξέρει και ο ίδιος ότι πάρει το πηγιάστηκε λίγο εδώ. 20 δεύτερα, 14 για τους Winston. Έξι, από τον όπλο στο σπίτι. Ράγκος για 2. Άστοπος εδώ ο Μανώλης. 4 δεύτερα, 3, 2, 1. Βουκάξα από το κέντρο. Άστοπος. Τέλος τρίτης περίοδου, 30-36. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στη Ζωφριά. Πρώτη επίθεση για τους γηπεδούχους, οι οποίοι βρίσκονται πίσω με μείον 6. Γεωργούσης. Παραμονία από τον Ραμό. Ανεβάζει ο Νταΐς. Βελόπουλος για 2, ανοίγει το σκορ της τελευταίας περίοδου και δίνει μαξιλαράκι ασφαλείας 8 πόντων στους μάγους. Καπράλος θα σκοτεί για 3, υψωμένα δακιά του Πασκάλ του Νταΐ, ο οποίος νομίζω ήταν διαβασμένος σήμερα. Δύσκολα βγαίνει ένα ψηλό να μαρκάρει τόσο έξω από τη ρακέτα το ματσάπ του. Νταΐς για 3, άστοχος και εκείνος, λοιπόν ο Γεωργούσης. Ο πρόεδρος περνάει, η μπάλα περνάει και αυτή έξω. Ωραία, πάσα χαμηλά, καλάθι. Από κοντά πρώτη πόντη στην τελευταία περίοδο και για τον Τζόρτζο. Κωστολόπουλος. Φράγκος, περνάει την μπάλα στη ουτσάιτ, Τσίκης. Νταΐς παίζει με πλάτη. Είναι και δεύτερος καθπάντων, Νταΐς γυρνάει. Περνάει την μπάλα στον Αποστολόπουλο, αστοχοτοχού. Λοιπόν ο Καπράλος. Κάπως έτσι πήραν το πρώτο δίλεπτο της τελευταίας περίοδου. Δύο πόντι από τον Τζόρτζο και από τον Λόπουλο για τους All Stars και τους Winston αντίστοιχα. Μπαίνει και ο Τρίκης στην εξίσωση. Ράμος. Παίζει με πλάτη στον Ιστοσυνίδη, μπάλα περνάει χαμηλά στον Γεωργούση. Διασκερδίζει χώρο, αλλά αστοχή στην εκνοή. Όμως είναι καλή άμυνα από τους Winston. Τσίκης θα σκοθεί από τη γωνία, αλλά θα στοχίσει. Ωραία, μου θα κατεβάσει. Μεγάλη πάσα στον Γεωργούση, η ρηξοκίνδυνη πήγαινε την κλέψη και ο Τσίκης. Καπράλος κερδίζει χώρο και τελειώνει τη φάση. 34-40. Τσίκης στημένος από τη γωνία, του αρέσει αυτό το σημείο και αυτό το βάλει. 5 πόντους ο Τσίκης οδηγεί τους Winston.
συνολικά από άμυνα τα Γατζαράφος έχει 7 πόντους. Οι 5 από αυτούς έχουν έρθει στο πιο κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού. Καπράλος απαντάει και αυτός στους 5. Του. Έξω Ζήκης, μέσα Καπετάνος. Δεκατρία ήταν το σκορ του τελευταίου δεκαλέπτου. Το τιμέρο σκορ. Είναι αφρός καλύτερη και η All Stars. 5-4 Καπράλος. Πολύ καλή ανατοντάει, σουτ για 3, άστοχο από τον ψηλό, επιθετικό rebound, άστοχος και ο Τζόρτζος, Ράμος κερδίζει χώρο και ευστοχή από κοντά. Μια καλύτερη δουλειά στο αμυντικό rebound θέλουν οι Winston, μέχρι στιγμής έχουν δώσει πολλές δεύτερες ευκαιρίες στους All Stars και λογικά κάποια στιγμή το πληρώσουν. Βήματα κατοχή περνάει ξανά στους All Stars. Οι All Stars γιατί αν δεν κάνω κάποιο λάθος δεν έχουν περάσει μπροστά μέχρι στιγμής στο μάτς. Βρίσκονται πάντα κοντά αλλά πάντα σε θέση συνοδηγού. ...39-43. Κουκάκης. Γεργούσης. 12-4 που μένει στο ρολόι. Μπάλα ξανά στον Φώτη. Και από εκεί στον Καπράλο, Ράμος προσπείται, θα κερδίσει το φάουλ και θα εκτελέσει 2 βολές. Στην τελευταία περίοδο ο Ράμος. Καπετάνος πίστα από τα δεξιά, σταματάει την τρίπλα. Δύσκολη εκεί πέρα η αποστολή του. Έχουμε επιθετικό φάουλ από εκείνον. Επαναφορά με τον Γεωργούση. Λουκάκης στέλνει από τα αριστερά, πάει μέχρι μέσα ο Φώτης, αλλά στοχή στο drive. Να έτσι ανεβάζει. Φάουλ ο Ράμος, ο οποίος το παραδέχεται κιόλας. Πρώτο φάουλ και για τους All Stars έχουν ήδη η Winston. Ωραία, πάσα χαμηλά από Σολόπουλος με το αριστερό. Φτάνει τους 4, ακολουθεί τον δρόμο που χαράξε ο Τσικής, τους έχει 5. Απρόβλημα για 3. Αστός ο ψηλός, θα βάζει με τον εαυτό του. 43 παραμένει. Μπάλα στον Αποστολόπουλο. Φράγκος για 3. Κοντό το σουτ. Ο Τζόρντος στο rebound. Η μπάλα στον Δουκάκη. Ράμος. Το Σουνίδης θα περάσει κάτω από το screen. Θέλει στον Καπράλο, ο οποίος έχει πει το προβάδισμα. Φάουλ
Παόλο Αποστολόπουλος από ό,τι καταλαβαίνω. Τρίτο για τους Winston. Ένα έχουν μέχρι στιγμής οι All Stars. Όχι, δεύτερο, δεν κάνω λάθος. Δεν μπήκε άλλο στο scoreboard. Γεωργούσης Τζόρτζος σπάει την μπαλά έξω, Δουκάκης συστημένος. Αλλά άστοχος για τρεις, rebound ο Τζόρτζος. Πέτρου, ούτε εκείνη θα δώσει τη λύση. Φράγκος στο rebound. Ελπίζει ψηλά εκεί. Και αποτελεσματικά ο Πέτρου. Γεωργούσης, δύσκολη προσπάθεια, rebound ο Τζόρτζος. Καλάθι, όχι, ο ίδιος το rebound. Δύο βολές. Πιέζουν ασφιχτικά ψηλά οι All Stars σε αυτό το σημείο. Ναι. Νομίζω καλύτερη μέχρι στιγμής τα πρώτα 7,5 λεπτά της τελευταίας περίοδου. Οι Winston δεν έχουν βρει τις λύσεις που έχουν βρει στα προηγούμενα 10 λεπτά μπροστά τουλάχιστον. Και έχουν κάνει και κάποιες αποσοξίες επίσης τους έχουν κοστίσει. Το καλάθι μετράει μια συμπληρωματική βολή για τον Τζόρτζο. Το χειβολί, δεν θέλει το μάτι στα ίσια ο ψηλός. Αποστολόπουλος θα διαβάζει. Νταΐς, καπετάνος, θα στοθεί από τη γωνία, θα στοχίσει. Επάνω θετικό το Σιλίδης. Δύο λεπτά, Αποστολόπουλος από πολύ μακριά. Δεν μπαλά, ακούμπησε το Στεφάνι. Time out, οι All-Stars. Επιστρέφουμε το time out. Συνεχίζουν να παίρνουν ψηλά οι All-Stars. 42-43, Αποστολόπουλος φάουλο, Δουκάκης. Αποστολόπουλος. Καπετάνος. Αποστολόπουλο, δύσκολο drive το αριστερό, άστοχο, η μπάλα εκτός. Κάτω εκεί περνάει στους All Stars, 1-37. Λουκάκης. Ράλλος, παίζει με πλάτη τον Τάι. Γυρνάει, κερδίζει το φάουλ, θα τελέσει δύο βολές. Μέσα η πρώτη, στα ίσια το μάτσα, τα τρία όλα. Μέσα και η δεύτερη μπροστά, για πρώτη φορά στο 31ο λεπτό, η All Star. Αποστολόπουλος. Καπετάνος θα περάσει την μπαλά. Καλά στον Αποστολόπουλο, φλωτεράκι δύσκολα από εκείνον. Άστοχο με ταμπλό, λοιπόν ο Καπράλος. Το momentum πλέον με τους All Stars.
Λουκάκης. Γιωργούσης. Θα κερδίσει χώρο, θα αστοχίσει. Ριμπάουντ ο καπετάνος, 40-4. Πίσω με έναν πόντο ο Γουίνστον. Φάουλ. Όχι, ναι, σε δεύτερο χρόνο από τον Τζόρτζο. Νταΐς. Πιέζεται και κερδίζει το φάουλ από τον Καπράλο. Ήταν το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι All Stars, 23,2 στο ρολόι. 44-43, σε πλεονεκτική θέση οι All Stars. Φάουλ του Καπράλου πάνω στον Ταΐ, επιλέγουν να τους στείλουν στις βολές. Time out. Το πιο καλό είναι οι All Stars, 21,7 στο ρολόι. Δύο πολύ κρίσιμες βολές για τον Πασκάλ τον Ταΐ. Έξω η πρώτη. Έξω και η δεύτερη. 22 φάουλ πρέπει να κάνει εδώ η Winston. Δεν γίνεται φάουλ. Καθαρή άμυνα θα παίξουν. Όλα δευτερόλεπτα για εκείνους. 12. Καπράλος. Βάλα περνάει. Τζόρτζος συγκρατεί, σηκώνεται. Αλλά αστοχή. 0,09 στο ρολόι. Δεν θα πάρουν time out. Το μάτι τελειώνει. Οι All Stars αποδίδουν με μεγάλη λίγη από την Τζοφριά.